φοβάμαι πως κουραστείτε. Άλλοτε ορμούσε ξυφύρι στα πράγματα, τα δε περνούσα μα εκείνα αλόπιτα, κλείνοντας ήσυχα ήσυχα τις ζωμές τους πίσω μου άτρωτα πάλι. Πώς να βυθομετρήσω κι αυτήν την αντίσταση. Έμπαινα και έβγαινα κι η φωνή μου μετεωρίτης κτλ. Σε αυτό το ποίημα, όπως και σε πάρα πολλά άλλα, ο ποιητής δεν χρησιμοποιεί στίξη. Στο συγκεκριμένο χρησιμοποιούνται δύο παύλες και ένα ερωτηματικό. Αυτό θα το δούμε, είναι δική του επιλογή. Εκτός λοιπόν από το ερωτηματικό, παρουσιάζονται εδώ και αλλού εισαγωγικά ή το θαυμαστικό και σπάνια οι παύλες. Η αφηγηματικότητα όμως που παρουσιάζουν πολλά ποίηματα τα οποία έχουν ενότητα χωρίς να γίνεται η χρήση στίχου και της στροφής. Αλλού πάλι χρησιμοποιείται ο διάλογος, όπως συμβαίνει στο δημοτικό τραγούδι το οποίο γνωρίζει πολύ καλά ο ποιητής, ή τοποθετούνται δύο ποίηματα έτσι ώστε να συνομιλούν κάτι που παρατηρείται στο ποίημα «Εικόνα δίπτυχη». Η επιλογή να αποφεύγεται η χρήση των σημείων στίξεως δεν έχει να κάνει μόνο με την προτίμηση του ποιητή για τη μοντέρνα μορφή των ποιημάτων του, αλλά γιατί η απουσία του εξυπηρετεί και την αισθηματική χωρίς σύνδεση και νοηματική αλληλουχία γραφή του. Η παραλληληματική διάθεση φαίνεται και στη σύνθεση του 1985, ο ζωντανός χρόνος, στην οποία οι εικόνες του ατομικού και κρυμμένου μη ορατού σύμπαντος μεταφιέζονται με τα υλικά της φύσεως, όπως δάσος, αμπελόφυλλα, κύματα, φεγγαρόφωτα και απελευθερώνονται με τη μορφή του ομήρου. Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο παράδειγμα. Με γυμνή πλώρη μπήκε μέσα στην κάμαρα τρεκλίζοντας σαν ρίχος ονείρου. Ο ήλιος του μεσημεριού σαν ερυθρόδρομος. Του γλύφε την καρένα του μέσα από λόγχες φατζούρια. Επιπλέον, θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ή να υποστηρίξει ότι η έλλειψη της τελείας μπορεί να σημαίνει ότι το ποίημα συνεχίζεται στο διηνεκές, ότι η ποιητική παραγωγή δεν τελειώνει ποτέ, ότι ακόμη και το λευκό χαρτί, η σιωπή, είναι κομμάτι της δημιουργίας. Αλλά και στα περισσότερα ποίηματα της συλλογής στο τίμημα παρατηρούνται χαρακτηριστικά της μοντέρνας ποίησης, τα οποία συμπυκνώνονται στον ελεύθερο στίχο, στη δραματικότητα, χωρίς όμως ίχνος λυρισμού, καθώς και για άλλη μια φορά στην πυκνότητα και σκοτεινότητα των νοημάτων. Και ενώ το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται είναι καθημερινό, ωστόσο αυτό διαμφίζεται με λόγιες λέξεις, αυτό το συναντά κανείς πολύ συχνά στο έργο του Γιάννη του Γάλλο, όχι μόνο στο ποιητικό αλλά και αλλού. Και παραδείγματα είναι οι λέξεις «η αθή», «συμβία», οι οποίες υποστηρίζουν την σύζευξη της κλασικής παράδοσης με σύγχρονους εκφραστικούς κώδικες. Παράλληλα, στο έντονο σκοτεινό τοπίο, οι λέξεις παραπέμπουν στη φύση, χωρίς όμως να συνθέτουν εικόνες του εξωτερικού κόσμου, αλλά εκείνες ενός ιδιαίτερου προσωπικού περίγυρου και ιδιώματος. Η επιλογή άλλωστε συμβόλων από την αγροτική ζωή, αλωνιστής, μιλόπετρες, αλέθαντα, στάρι, δηλώνει το δεσμό του ποιητή με τη φύση, αντανακλά τις προσωπικές συναισθηματικές του ανάγκες. Έτσι, το μοντέρνο συνυπάρχει αγαστά με το παραδοσιακό, το σύγχρονο με την παράδοση. Στην ενότητα «Δόκιμος σε συντεχνία της συλλογής ο ποιητής και το ποίημα» του 1988 υπάρχουν 29 αριθμημένα και ένα υστερόγραφο ποίηματα τα οποία είναι άτιτλα, άλλα μονόστιχα και άλλα 17 στίχων. Όσο προχωρούμε όμως και ιδιαιτέρως στη συλλογή αποθέτης, ο Δάλλας γίνεται περισσότερο λακωνικός, ο λόγος περισσότερο κοφτός, αφαιρετικός, υπενικτικός, ασθηματικός και αυτό επιτείνεται για άλλη μια φορά από την απουσία της στίξης, ενώ όλα είναι στον ίδιο ρυθμό και στην ίδια ένταση. Οι στίχοι μερικές φορές γίνονται ένα και αποτελούν μία ενότητα. Και να τι θέλω να πω. Σαν μέρο που έγειρε ο μίσχος της,
Η γη ανεστραμμένη και από τις ρογμές της, οι χυμένες φωνές, οι ιδέες ασώματες. Τα όνειρα εξορισμένα από τη φωλιά τους. Αρχίζει η φιλορροή κλητικά και στα αισθήματα έξω από την εγωδιά τους, τα λόγια κομμένα από τη ρίζα τους και πέρα να συνεχίζεται η εκδορά, ουλιαχτά χειρουργία ή των σφαγείων πνιγμένα από το κλάξον της λεωφόρου. Και εκεί, στους τροχούς τα πείματά σου, σαν τάγια των Αγίων ξεκυλιασμένα, με τα έντερα χυμένα στους δρόμους, τα νεύρα ως πάνω ξεκούρδιστες ουράνιες φορδές. Και μολονότι δεν χρησιμοποιείται η τελεία στο δεύτερο μέρος του ποίηματος, παρατηρούμε ότι εσείς βέβαια δεν το βλέπετε αυτό, ο αναγνώστης, ότι μερικές λέξεις αρχίζουν με κεφαλαίο γράμμα. Στη συλλογή αυτή υπάρχουν λέξεις που χαρακτηρίζονται από ένταση και θυμό, η διάνοια διαμορφώνει το συνέστημα και έτσι παράγει την ποιητική συγκίνηση. Κάτεργα, οσφιοκάμπτης, λέξεις που συνδεόμενες με άλλες δημιουργούν άλογες εικόνες. Στη συλλογή στοιχεία ταυτότητας υπάρχουν οι ενότητες στα ακραία, η μηχανή, η εκποίηση, μάθημα ανατομίας και εδώ νομίζω ότι ο Γιάννης Οδάλας στρέφεται πάρα πολύ στην επιστήμη και την φιλοσοφία. Μάλιστα, το ιστερόγραφο είναι γραμμένο σε πεζολογική μορφή και διακρίνεται αυτό για την αφαιρετική του σαφήνεια, αν μπορείτε αυτό να το, διαβάζοντάς το θα το καταλάβετε όμως, αφαιρετική σαφήνεια και την εικονιστική του ζωντάνια. Τελειώνω, γι' αυτό θέλω να σας διαβάσω το ιστερόγραφο ολόκληρο, δεν είναι άλλο το μεγάλο. Ελπίζω να μην ωραία, χαίρομαι που δεν σας έχω κουράσει ακόμα, γι' αυτό θα σας το διαβάσω χωρίς ενοχές. Έφτασε τέλος και η στιγμή της εξκαφής. Το πλήθος σκόρπισε, δεν βρέθηκε κανένα οστούν. Τα σύλλησε ο τυμπορήχος, είπε ο αρχαιολόγος, και ο ιερέας που ήρθε για την μετακομιδή συμπλήρωσε, ούκα εστινόδε, κατά το ρηθένικο των προφητών. Αλλά όταν έσβησε και ο τελευταίος θόρυβος και έμεινε εκείνη απομισμένη στο κυκλίδωμα, τότε στο σώμα του και πάλι σχηματίστηκε μέγα μεγαλωστή το σώμα του στο δάσος των σταυρών και ο κρατεός καυλός να υψώνεται χυμώδης προσκαλώντας την και εκείνη, ας μην μιλάμε πια για σύμβολα, με τα ημάτια ρηγμένα γύρω της να ξαναγίνεται η γη και αυτός ουράνιος φορέας να την περιβρέχει. Σε αυτό το ποίημα που σας διάβασα υπάρχουν μόνο δύο παύλες, τίποτα άλλο, καμία στίξη. Στην τελευταία συλλογή «Γεννήτριες», ο ποιητής επανέρχεται στα ολιγόστιχα ποίηματα και μάλιστα σε εκείνο με τον τίτλο «Εικόνα δίπτυχη» υπάρχουν δύο ξεχωριστά ποίηματα σε ένα, «Ο Στυλίτης» και «Η Βίζητα». Στα πλέον ολιγόστιχα ποίηματα όπως «Η Στοιχειωμένη» γίνεται μόνο μια σύντομη αναφορά στο θέμα, το οποίο όμως δεν ολοκληρώνεται. Φαίνεται ότι, υποθέτω, ότι ο ποιητής επιθυμεί να μένουν τα πράγματα μετέωρα, να διακόπτεται ο λόγος απότομα και η συνέχεια να εναπόκειται στην αναγνωστική ευχέρεια του αναγνώστη. Ακόμα βογκά με στα αντυχία της μνήμης μου, κάτω από το σεντόνι της παλιάς λεωφόρου, ανάμεσα από δύο τραμ και μια σφαίρα που σήγησε, το σφαχτάρι της Στοιχειωμένης. Και επειδή μίλησα για τη σιωπή, όπως είχε γράψει και για το λευκό χαρτί, ο Σεφέρης είχε γράψει στην εισαγωγή του για τον Έλιοτ, η ποίηση χρησιμοποιεί τη σιωπή, είναι καμωμένη από λόγο και από σιωπή, σμιλεύει τη σιωπή κατά κάποιον τρόπο. Έτσι και στη ποίηση του Γιάννη Δάλα, η απουσία στίξης ή τα ολιγόστιχα ποίηματα αφήνουν στον αναγνώστη την αίσθηση ότι υπονοούνται άρρητες ιδέες ή και συναισθήματα. Και η σιωπή τότε γίνεται κοφαντική και έρχεται σε αντίστοιξη με τα προηγούμενα ρηθέντα. Άλλωστε, και ο Κάφκα έγραψε στις αλληγορίες του κάτι σχετικό. Τώρα οι σιρήνες έχουν ένα ακόμη πιο θανάσιμο όπλο από το τραγούδι τους, τη σιωπή τους. Και μολονότι κατά γενική ομολογία κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ποτέ, θα μπορούσαμε ωστόσο να διανοηθούμε πως ίσως και να έχει γλιτώσει κανείς κάποτε από το τραγούδι τους. Αλλά είναι σίγουρο πως από τη σιωπή τους δεν γλίτωσε ποτέ κανείς.
αλλά μήπως εν τέλει η ποίηση δεν είναι παρά ένα όνειρο που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια του λόγου. Και το όνειρο συνυφασμένο με την πραγματικότητα, τις μνήμες, τις επιθυμίες, τις υπαρξιακές αγωνίες, τον κοινωνικό προβληματισμό, σημαδεύει την ποίηση του Δάλα. Μια ποίηση που γοητεύει, γιατί έχει τις ρίζες της στο ασύλληπτο, το μυστηριώδες, το ανεξιχνίαστο, που το αισθάνεται κανείς, ωστόσο αδυνατεί να το ορίσει.